βρίσκω την τελική τιμή. Όταν ξέρουμε την αρχική τιμή, δηλαδή πόσο έκανε κάτι πριν από την αύξηση ή την μείωσή του, έχουμε μια τιμή και μετά έχουμε μια αύξηση η οποία μπορεί να είναι κέρδος, το πούλησε και κέρδισε κάποιος κάτι, ένα ποσό, ζημιά, έκπτωση. Όταν λοιπόν ξέρουμε την αρχική τιμή, πόσο έκανε κάτι πριν τη μεταβολή αυτή, που μπορεί να είναι αύξηση ή μείωση, αν ξέρουμε και το ποσοστό της αύξησης ή της μείωσης επί της 100, ξέρουμε τι είναι το ποσοστό επί της 100, πόσο αυξήθηκε το ποσό αυτό επί της 100, όχι η πραγματική του αύξηση, αλλά επί της 100. Εάν ήταν το ποσό 100, αυξήθηκε τόσο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην πραγματική τιμή που είναι κάτι άλλο, θα έχει αυξηθεί βέβαια με ένα διαφορετικό τρόπο. Αν ξέρουμε την αρχική τιμή και το ποσοστό, τότε μπορούμε να βρούμε και την τελική τιμή. Πόσο δηλαδή έγινε το ποσό μετά την αύξηση ή τη μείωσή του. Είναι προβλήματα αυτά ποσοστών, όπου ψάχνουμε την τελική τιμή. Για να βρούμε την τελική τιμή, θα πρέπει, το βλέπουμε και εδώ πέρα κάτω που το γράφουμε, να ξέρουμε οπωσδήποτε την αρχική τιμή, μετά το ποσοστό επί της 100, με το οποίο θα βρούμε την αύξηση, και μετά άμα προσθέσουμε στην αρχική τιμή την αύξηση, θα βρούμε την τελική τιμή. Ή αν έχουμε μείωση, πάλι θα πρέπει να ξέρουμε οπωσδήποτε την αρχική τιμή, μετά να βρούμε με κάποιο τρόπο τη μείωση, και αφού αφαιρέσουμε από την αρχική τιμή τη μείωση, πάλι θα βρούμε την τελική τιμή. Ωραία. Τώρα, την τελική τιμή μπορούμε να τη βρούμε με πολλαπλασιασμό, πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό με την αρχική τιμή, βρίσκω το ποσό της αύξησης. Αν έχουμε λοιπόν, ξέρουμε την αρχική τιμή και πολλαπλασιάσουμε το ποσοστό επί της 100 και βρούμε το ποσοστό επί της 100 της αρχικής τιμής και το προσθέσουμε, θα βρούμε την τελική τιμή. Με πολλαπλασιασμό λοιπόν θα βρω την αύξηση, με πολλαπλασιασμό θα βρω τη μείωση, την οποία θα την αφαιρέσω από την αρχική τιμή και θα βρω την τελική τιμή. Ωραία. Τι είπαμε? Την τελική τιμή μπορούμε να τη βρούμε με πολλαπλασιασμό, πολλαπλασιάζω το ποσοστό επί της 100 με την αρχική τιμή και βρίσκω το ποσό της αύξησης, της μείωσης, προσθέτω ή αφαιρώ ανάλογα την περίπτωση και βρίσκω την τελική τιμή. Κάτι άλλο πάλι πολύ σημαντικό. Επειδή στα ποσοστά τα ποσά είναι ανάλογα, το έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενα μαθήματα γιατί είναι ανάλογα, όταν θα αυξηθεί το ποσό θα αυξηθεί και το ποσοστό του. Όταν θα αυξηθεί ένα μέγεθος και το μισό του θα αυξηθεί και το 25% του θα αυξηθεί. Επειδή λοιπόν τα ποσά είναι ανάλογα, μπορώ να λύσω τα προβλήματα αυτά με τους τρόπους που λύνω τα προβλήματα των αναλόγων ποσών. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Με αναγωγή στη μονάδα μπορώ να λύσω τέτοια προβλήματα και να βρω την τελική τιμή. Με τη μέθοδο της αναλογίας. Με την απλή μέθοδο των τριών. Άρα λοιπόν, βρίσκω την τελική τιμή με τέσσερις τρόπους. Πρώτον, με πολλαπλασιασμό. Δεύτερον, με αναγωγή στη μονάδα. Τρίτον, με τη μέθοδο της αναλογίας. Τέταρτον, με την απλή μέθοδο των τριών. Εντάξει, αυτά είναι μερικά εισαγωγικά, θεωρητικά, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταλάβεις πολύ καλύτερα και θα δεις πόσο εύκολο είναι να βρεις την τελική τιμή με ένα πρόβλημα που θα λύσουμε και θα εφαρμόσουμε και τους τέσσερις τρόπους. Θα ξέρουμε την αρχική τιμή, θα ξέρουμε το ποσοστό αύξησης ή μείωσης, θα μας το δώσει το πρόβλημα, και θα ψάχνουμε να βρούμε την τελική τιμή. Αυτή την τελική τιμή λοιπόν θα τη βρούμε με πολλαπλασιασμό, θα δούμε πώς γίνεται, θα τη βρούμε με αναγωγή στη μονάδα, θα τη λύσουμε με τη μέθοδο της αναλογίας και με την απλή μέθοδο των τριών. Πρόσεξε το αυτό μάθημα και πιστεύω ότι θα καταλάβεις πολλά. Ας δούμε ένα πρόβλημα. Ο Θοδωρής αγόρασε μια ηλεκτρική κιθάρα. Η αρχική της τιμή είναι 300 ευρώ.
Αν πωλείτε με έκπτωση 9% να υπολογίσετε την τελική τιμή της κιθάρας. Έκανε λοιπόν 300 ευρώ και αυτή είναι η αρχική τιμή. Αποφάσισε να την πουλήσει ο καταστηματάρχης με έκπτωση 9% και θέλει να υπολογίσει τώρα το πόσο θα πρέπει να δώσει αυτή την κιθάρα με αυτή την έκπτωση. Ή αν εσύ πας να την αγοράσεις και σου λέει ότι την πουλάω με έκπτωση 9%, 9% net, καταλαβαίνεις πόσο είναι, είναι μια καλή έκπτωση, αλλά όμως πώς μεταφράζεται αυτό το 9% επί πραγματικών τιμών? Ποια είναι η τελική τιμή, πόσο θα πουληθεί από 300, πόσα θα γλιτώσεις? Για να βρούμε λοιπόν εδώ την τελική τιμή, γνωρίζοντας την αρχική τιμή και το ποσοστό, υπάρχουν πολλοί τρόποι, όπως είπαμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα να το λύσουμε με το πολλαπλασιασμό. Θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το 9% της αρχικής τιμής. Και έχουμε πει ότι το βρίσκουμε με πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζω 9 εκατοστά επί 300 για να βρω το ποσοστό. 9 επί 300 δια 100 ίσον 3927 2700 δια 100, δίνουμε τα μηδενικά, 27 ευρώ. Αν θέλαμε το λύναμε και διαφορετικά, δηλαδή 9 εκατοστά επί 300, πάλι με πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζω λοιπόν το ποσοστό με τον αριθμό που θέλω να βρω το ποσοστό του και ξεκινάω πρώτα να διαιρέσω 9 δια 100 και βρίσκω 0,09. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά σε προηγούμενα μαθήματα. Επί 300 ίσον, κάνουμε έναν πολλαπλασιασμό, 0,09 επί 300, το χτυπάω στο κομπιτεράκι, ίσον 27. Με δύο τρόπους δηλαδή, ή πολλαπλασιάζω το κλάσμα με τον αριθμό τραβώντας μια κλασματική γραμμή, βάζοντας πάνω τον αριθμητή με το ποσό και από κάτω τον παρανομαστή, έτσι όπως το είδατε εδώ και βρίσκω το αποτέλεσμα 27, ή το 9 εκατοστά το μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό και μετά πολλαπλασιάζω. Έχουμε με την εκατοστιαία του μορφή και με τη δεκαδική μορφή του το ποσοστό. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά σε προηγούμενα μαθήματα. Αφού λοιπόν η μείωση είναι 27, πώς θα βρω την τελική τιμή? Χρειάζομαι μία βοηθητική πράξη. Και αυτή είναι, αφού έχουμε μείωση, αφαίρεση. Αν ήταν κέρδος θα κάναμε πρόσθεση. Τι θα πούμε τώρα? 300 μείον 27 μείον 30, πόσο μας κάνει? 270 και 3, 273. Το λύσαμε λοιπόν με πολλαπλασιασμό και η απάντησή μας είναι η τελική τιμή θα είναι 273 ευρώ. Καλό είναι να γράφουμε και απάντηση στα προβλήματά μας και πολλές φορές και σκέψεις. Μπορούμε να γράψουμε και σκέψεις, αυτά τα οποία σκεπτόμαστε να τα γράφουμε και να έχει κάποια λόγια. Είναι καλύτερα να το λύνουμε έτσι. Είπαμε όμως, επειδή τα ποσοστά, τα προβλήματα με ποσοστά, τα ποσά μάλλον στα ποσοστά είναι ανάλογα ποσά, μπορούμε να το λύσουμε αυτό και με όλους τους τρόπους που λύνουμε προβλήματα ποσοστών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα το λύσουμε το ίδιο πρόβλημα με κάποιον άλλον τρόπο. Ας λύσουμε το ίδιο πρόβλημα, δεν το ξαναδιαβάζω, με αναγωγή στη μονάδα. Έχουμε πει ότι στην αναγωγή στη μονάδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην βγουν τα πράγματα ανάποδα, αριστερά βάζω το ποσό το οποίο γνωρίζω. Τι γνωρίζω εδώ? Την αρχική τιμή. Έτσι δεν είναι? Την αρχική τιμή γνωρίζω. Και δεξιά βάζω το ποσό το οποίο ψάχνω. Τι ψάχνω να βρω?
την τελική τιμή ή την έκπτωση. Ας βάλουμε εδώ την έκπτωση. Θα μπορούσα να βάλω κατευθείαν και την τελική τιμή. Πάντα δεξιά λοιπόν είναι αυτό το οποίο ψάχνω. Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου αυτό σχετικά με την αναγωγή στη μονάδα. Λοιπόν, και λέμε τώρα και ξεκινάω αυτά τα οποία γνωρίζω. Αν λοιπόν είναι 100 η αρχική τιμή, τότε η έκπτωση πόσο είναι? 9. Έτσι δεν είναι? Τώρα θα πάμε στη μονάδα και τι θα πούμε. Αν η αρχική τιμή ήταν 1 ευρώ, τα ποσά είναι ανάλογα και από ό,τι βλέπουμε εδώ το διαιρούμε με το 100. Το πρώτο ποσό θα πρέπει να διαιρεθεί με το 100 και το δεύτερο ποσό. 9 διά 100 ίσον. Αν λοιπόν ήταν 1, 9 διά 100 ίσον 0,09. Εντάξει. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνεις. Διαιρέθηκε με το 100, πήγαμε στη μονάδα. Αναγωγή στη μονάδα, αυτό σημαίνει πάω στη μονάδα. Εμείς όμως δεν θέλουμε να δούμε πόσο είναι η έκπτωση στο 1 ευρώ, αλλά θέλουμε να βρούμε στα 300 ευρώ. Από τη μονάδα πάμε σε αυτό το οποίο ζητάμε. Αν ήταν λοιπόν 300 ευρώ, τώρα που είναι μάλλον 300 ευρώ η αρχική τιμή, εδώ τι κάνω? Από το 1 πάω στο 300, άρα πολλαπλασιάζω με το 300. Θα πρέπει να πολλαπλασιάσω και το 0,09 επί 300. Προσέξτε εδώ, διαιρώ με το 100, κατεβαίνω, διαιρώ με το 100, θα διαιρέσω και με το 100. Πολλές φορές τα παιδιά κάνουν το λάθος και λένε 100 διά 9. Διαιρώ το 9 με το 100. Με το 100 διαιρώ επειδή κατέβηκα, όχι το 100 με το 9, αυτό να το προσέχετε, έτσι. Κατεβαίνω από το 100 στο 1 διαιρώντας με το 100 και αφού διαιρέσα το ένα ποσό με το 100 θα διαιρέσω και το άλλο με το 100. Εντάξει. Επιμένω σε αυτό γιατί το βλέπω και πολλές φορές μπερδεύω τα παιδιά και αντί να πούνε εδώ 9 διά 100 λένε 100 διά 9. Γιατί? Επειδή είναι πιο μεγάλο το 100 τους φαίνεται πιο εύκολο να πούνε 100 διά 9. Ωραία. Και εδώ που από το 1 πήγα στο 300, θα πολλαπλασιάσω με το 300. Πολλαπλασιάσει και το 1 με το 300, θα πολλαπλασιαστεί και το άλλο με το 300. Ποιο? 0,09 επί 300 ίσον. Κάνε την πρόσθεση. Το πολλαπλασιάζω με το κομπιουτεράκι. 0,09 επί 300 ίσον 27. Το θυμάστε αυτό το νούμερο. Τόσο ήταν η έκπτωση. Αν ήθελα, το έκλεινα και διαφορετικά. Δηλαδή έλεγα αρχική και πήγαινα κατευθείαν όχι στην έκπτωση αλλά στην τελική. Εδώ στο προηγούμενο τι πρέπει να κάνω για να λύσω το πρόβλημα? Να πω μετά 300 μείον 27 273 και αυτό είναι η τελική τιμή. Μπορώ όμως να πάω και κατευθείαν στην τελική τιμή. Πώς? Να πω 100 η αρχική, η τελική τιμή πόσο? Θα πρέπει εδώ να κάνω μια βοηθητική πράξη και να πω 100 μείον 9 ίσον 91. Έτσι δεν είναι? Από τα 100 αν αφαιρέσω το 9 που είναι η έκπτωση θα γίνει η τελική τιμή 91. Οπότε εδώ ξεκινάω κατευθείαν για να πάω στο αποτέλεσμα με την αναγωγή στη μονάδα, να πάω κατευθείαν στην τελική. Αν λοιπόν η αρχική ήταν 100, η τελική 91, θα ήταν 91. Πάμε στη μονάδα, διαιρούμε δηλαδή δια 100. Τώρα αν ήταν 1, τι θα διαιρέσω τώρα, 91 δια 100 ή 100 δια 91. Κατεβαίνω 100, άρα διαιρώ με το 100. 91 δια 100 ίσον 0,91. Τώρα που είναι 300 πολλαπλασιάζω 0,91 επί
300. Χτύπα το στο κομπιουτεράκι για να βεβαιωθείς και εσύ. 0,91 επί 300 ίσον 273. Τι βλέπουμε? Ότι εδώ πήγαμε κατευθείαν στην τελική τιμή. Γιατί πάνω, ενώ εδώ γράψαμε αρχική τιμή έκπτωση, βρήκαμε την έκπτωση 27 και την αφαιρέσαμε από την αρχική τιμή. Εδώ γράψαμε αρχική τιμή, τελική τιμή. Κάναμε τη βοηθητική πράξη από την αρχή, αφαιρέσαμε από το 100 το 9 που είναι η έκπτωση και φτάσαμε στην τελική τιμή. Και αφού ξεκινήσαμε αρχική τελική, βρήκαμε κατευθείαν την τελική. Δύο τρόποι λοιπόν υπάρχουν. Ή να βρεις πρώτα την έκπτωση και μετά την αφαιρέσεις, ή να πας κατευθείαν στην τελική τιμή. Και αυτός ο τρόπος ήταν της αναγωγής στη μονάδα. Από το ποσοστό πήγαμε στη μονάδα και μετά πήγαμε στις πραγματικές τιμές. Να το λύσουμε και με άλλο τρόπο. Για να λύσουμε τώρα. Ο Θοδωρής αγόρασε μια ηλεκτρική κιθάρα, να το ξαναθυμηθούμε. Η αρχική τιμή είπαμε 300, η έκπτωση 9% και θέλουμε να βρούμε την τελική τιμή. Στην αναλογία φτιάχνουμε πρώτα τον λόγο. Και ο λόγος τον οποίο χρειαζόμαστε εδώ είναι αρχική. Και τι θέλουμε να βρούμε τώρα, την έκπτωση ή την τελική? Αν θέλουμε να βρούμε την έκπτωση και μετά να προσθέσουμε, θα το λύσουμε έτσι. Έκπτωση. Ωραία. Και λέμε 100 αν είναι η αρχική, η έκπτωση θα είναι 9%. Δεν είπαμε 9. Τώρα που η αρχική τιμή δεν είναι 100 αλλά είναι 300, πόση είναι η έκπτωση? Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε θα κάνουμε σταυρωτά γινόμενα. 100 επί χ ίσον 300 επί 9. Δηλαδή 100 χ ίσον 9 επί 300 συνεπάγεται 100 χ ίσον 3927 2700 συνεπάγεται χ ίσον 2700 δια 100 συνεπάγεται, ξέρουμε να λέμε εξισώσεις, έτσι. Πήγε να δεις πως λέγονται εξισώσεις, όπου χ είναι παράγοντας γινωμένου. Υπάρχουν αυτά τα μαθήματα. 2700 δια 100, βάζουμε δύο θέσεις την υποδιαστολή πρώτα, δηλαδή 27. Και μετά για να το λύσουμε θα πούμε, θα κάνουμε και μία βοηθητική πράξη. 300 που είναι η αρχική τιμή μείον 27 ίσον 273. Το γνωστό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε πρώτα την έκπτωση και μετά την αρχική, δηλαδή να λέγαμε 9 προς 100 πόσο προς 300, δεν θα άλλαζε καθόλου το αποτέλεσμα. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά όταν λύναμε προβλήματα με τη μέθοδο της αναλογίας, ότι μπορούμε να βάλουμε αρχική και από κάτω έκπτωση, το λόγο αρχική προς έκπτωση, ή να χρησιμοποιήσουμε το λόγο έκπτωση προς αρχική, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσαμε να το λύσουμε. Δηλαδή να φτιάχναμε ένα διαφορετικό λόγο αρχική και να μην πηγαίναμε να βρούμε την έκπτωση, αλλά να βρίσκαμε κατευθείαν την τελική. Τελική. Εδώ θα χρειαζόμασταν μια βοηθητική πράξη. Δηλαδή από τα 100 που είναι η αρχική τιμή, αν αφαιρέσω το 9 της έκπτωσης, πόσο βρίσκω ως τελική τιμή στο ποσοστό? 100 μείον 9, 91. Και τι λέμε τώρα? Αρχική 100, τελική 91. Πάμε κατευθείαν στην τελική, δεν πάμε στην έκπτωση 9, αλλά λέμε 100 μείον 9 θα γίνει 91. Οπότε αν η αρχική είναι 100, η τελική θα είναι 91 ευρώ. Τώρα που η αρχική είναι 300, πόση θα είναι η τελική? Με αυτόν εδώ τον τρόπο πάω κατευθείαν, όχι να βρω την έκπτωση, αλλά να βρω κατευθείαν την τελική τιμή. Κάνω σταυρωτά γινόμενα και λέμε πάλι 100 χ ίσον 91 επί 300 συνεπάγεται 100 χ ίσον. Χτυπάμε στο κομπιουτεράκι ή το κάνουμε με το χέρι. Δεν μας πειράζει εδώ, γιατί δεν μαθαίνουμε πολλαπλασιασμούς, μαθαίνουμε
τη μέθοδο της αναλογίας, μαθαίνουμε να λύνουμε προβλήματα με ποσοστά. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε το κομπιτεράκι. Εγώ αφήνω τα παιδιά να χρησιμοποιούν το κομπιτεράκι στο σχολείο. 27.300 συνεπάγεται χ ίσον, πολλαπλασιάζω με το 100. Θα διαιρέσω τώρα με το 100. Δύο φορές έβαλα το χ, το ίσον. Μάλιστα. Χ ίσον 27.300 δια 100 συνεπάγεται χ ίσον, σβήνουμε τα δύο μηδενικά εδώ, στη διαίρεση 273. Βλέπουμε δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα που έχουμε βρει, το έχουμε βρει πολλές φορές, 273, μόνο που εδώ βρήκαμε πρώτα την έκπτωση 27 και αφαιρέσαμε την αρχική τιμή και βρήκαμε το 273, ενώ με τον άλλο τρόπο, και οι δύο είναι σωστοί, με ρωτάνε πολλές φορές τα παιδιά στο σχολείο ποια να χρησιμοποιούμε, ποια είναι καλύτερη, δεν υπάρχει καλύτερη, η χειρότερη έκπτωση, ποια σας αρέσει εσάς, ποια θέλετε να σας, με ποιο θέλετε να το λύσουμε, με ποιο τρόπο, με όποιον θέλετε, και οι δύο είναι σωστοί. Ή βρίσκουμε πρώτα την έκπτωση και μετά την αφαιρούμε από την αρχική τιμή και βρίσκουμε την τελική τιμή, ή πάμε κατευθείαν και βρίσκουμε την τελική τιμή. Το λύσαμε λοιπόν και με τη μέθοδο της αναλογίας, το λύσαμε με την αναγωγή, με πολλαπλασιασμό, και μας μένει τώρα ένας μόνο ακόμα τρόπος, η απλή μέθοδος των τριών. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με την απλή μέθοδο των τριών, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ εύκολη. Τι θα πούμε, ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πρώτα, να πάμε να βρούμε την έκπτωση. 100 η αρχική τιμή, η έκπτωση 9. Τον αποσό δεξιά και το άλλο αριστερά. Όπως συμβαίνει και στην αναγωγή στη μονάδα. 100, 9. Τώρα που είναι 300 η αρχική τιμή, πόσο είναι, εδώ μπορούμε να γράψουμε άμα θέλουμε αρχική, έκπτωση, 100 αρχική, έκπτωση 9, τώρα που είναι 300, πώς είναι η έκπτωση, αυτό ονομάζεται κατάταξη. Θα πούμε ότι το χ είναι ίσο με τον υπεράνω αριθμό, τον αριθμό που είναι από πάνω, επί τους, το κλάσμα των άλλων δύο αριθμών αντιστραμμένο, επειδή τα ποσά είναι ανάλογα, 300 δια 100, συνεπάγεται χ είναι ίσον 3927, 2700 δια 100, συνεπάγεται χ ίσον, δίνουμε τα μηδενικά, 27, και βρήκαμε την έκπτωση. Την έκπτωση δεν ψάχναμε. Τώρα θα κάνουμε άλλη μία πράξη και θα πούμε 300 που είναι η αρχική τιμή μείον 27 που είναι η έκπτωση. Το αποτέλεσμά μας είναι 273. Αυτή είναι η απλή μέθοδος των τριών. 100 η αρχική, 9 η έκπτωση. Τώρα που είναι 300 η αρχική, ποια είναι η έκπτωση, βάζουμε τον αποσό κατά από το άλλο ποσό. Και ο χ είναι ίσως με τον από πάνω αριθμό, 9 επί το κλάσμα των δύο άλλων αριθμών αντεστραμμένων. Και βρήκαμε λοιπόν 27 πρώτα την έκπτωση και μετά 273. Αν θέλαμε να βρίσκαμε κατευθείαν την τελική, θα γράφαμε εδώ αρχική τελική και λέμε 100 η αρχική, η τελική πόσο, η βοηθητική μας πράξη 100 μείον 9 ίσον 91, η τελική 91, τώρα που είναι 300 η αρχική, ποια είναι η τελική, τελειώσαμε την κατάταξη, χ ίσον 91 που είναι ο πάνω αριθμός επί το κλάσμα των άλλων δύο αριθμών αντεστραμμένων. Συνεπάγεται χ ίσον, ένα πολλαπλασιασμό θέλουμε, 91 επί 300, 27.300, δια 100. Σβήνουμε τα μηδενικά, χ ίσον 273, βρήκαμε και εδώ 273 και εδώ
73, όπως βρήκαμε και με όλους τους άλλους τρόπους. Μόνο που στην πρώτη περίπτωση βρήκαμε πρώτα την έκπτωση 27 και μετά αφαιρέσαμε, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρώτα αφαιρέσαμε από το ποσοστό την έκπτωση και πήγαμε κατευθείαν στην τελική τιμή. Είπαμε 191, 300, πόσο. Και έτσι λοιπόν το πρόβλημα αυτό το λύσαμε με 4 τρόπους, όπως είπαμε ότι λύνονται. Προσέξτε, στην περίπτωση αυτή είχαμε, αυτό θα ήθελα να το πω, έκπτωση. Οπότε αφαιρούσαμε με τον ίδιο τρόπο, αν έλεγε ότι την πούλησε την κιθάρα με κέρδος, ξέρω εγώ, 25%, θα κάναμε τα ίδια πράγματα, μόνο που κάθε φορά αντί να αφαιρούμε θα προσθέταμε. Εδώ πέρα δηλαδή δεν θα λέγαμε 100, όπως είπαμε 100-9, ήταν κέρδος 25%, θα λέγαμε 100-25, τελική τιμή 125. Τα ίδια λοιπόν κάνουμε όταν έχουμε κέρδος, όταν έχουμε αύξηση προσθέτουμε, όταν έχουμε ζημιά, όταν έχουμε έκπτωση αφαιρούμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λύνουμε προβλήματα που ψάχνουμε να βρούμε την τελική τιμή. Πιστεύω το κατάλαβες, αν δεν το κατάλαβες μπορεί να το ξαναδείς και είναι εύκολα αυτά τα προβλήματα, θα τα λύνεις πάρα πολύ εύκολα και θα είσαι άριστος στα μαθηματικά. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το μάθημα. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Να είμαστε καλά σε επόμενα μαθήματα. Γεια σου.